Έσπασε τα δυσισόβια ο 47χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος ανήμερα του Πάσχα του 2021 στη Θεσσαλονίκη έβαλε φωτιά και έκαψε ζωντανό τον ίδιο του τον πατέρα μέσα στο σπίτι τους. Από δυσισόβια η ποινή του μετατράπηκε σε 21 χρόνια κάθειρξης, καθώς το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Η οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη σε διαμέρισμα σε κεντρική οδό της πόλης. Μέσα στο διαμέρισμα ήταν ο 87χρονος πατέρας του 45χρονου τότε άνδρα, ο αδελφός του και η 86χρονη μητέρα τους, η οποία ένα μήνα μετά άφησε και εκείνη την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο. Ο 45χρονος φέρεται να υποστήριξε πως η σχέση με τον πατέρα του ήταν προβληματική και είχαν συχνά καυγάδες και ένας ακόμα καυγάς τον έφερε σε αυτό το σημείο. Ο αδελφός του, που στέκεται στο πλευρό του δράστη, είχε μιλήσει αποκλειστικά στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα αμέσως ότι γινόταν καυγάς. Όχι, δεν ήταν μόνο οι φωνές. Δεν σηκώθηκα, καλός ή κακός. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Σίγουρα θα μπορούσαν κάπως να αποτρέψει το περιστατικό, αλλά μπορεί και εγώ ο ίδιος να άρχισα να μαλώνω μετά με τον πατέρα μου. Αλλά κάποια στιγμή άκουσα έναν ήχο, ένα μπαμ. Μου λέει, το έβαλα φωτιά. Επειδή ήξερα ότι είχε γίνει ένταση, ξεκίνησα να του λέω όλα λέξη είναι καλά, εντάξει, προσπαθούσα να τον ηρεμήσω, νόμιζα ότι είχε τελειώσει το θέμα. Μου λέει, όταν σηκώθηκα την άχρηκα από το κρεβάτι, πήγαινα σκυφτός και δεν καταλάβαινα και γιατί πήγαινα σκυφτός, δεν είχα προσέξει ότι ήταν καπνός από πάνω μου. Έβλεπα τη φωτιά και προσπαθούσα να πλησιάσω, αλλά με έκαιγε ακόμα και από 3 μέτρα απόσταση ήταν, και όμως με έκαιγε. Ο πατέρας μου έφυγε. Μπροστά στα μάτια σου. Κάποια στιγμή τραβάω τη μητέρα μου και καταλαβαίνω ότι πρέπει να τη βγάλω έξω. Μπήκα από κάτω στο διπλανό μπαλκόνι και τράβηξα και τη μητέρα μου. Εν πωλής αυτά έγιναν. Υπήρχε εγκάβματα και μεταφέρθηκε σπασμένα στο νοσοκομείο. Πάρα πολλά εγκάβματα. Γι' αυτό και ένα μήνα μετά δεν μπόρεσε να κρατήσει και υπέκυψε στα τραύματά της. Γιατί έγινε όλα αυτά? Γιατί αμελήσαμε την οικογένειά μας γι' αυτό. Όλοι μας. Εσύ είσαι στο πλευρό του αδερφού σου. Ναι, είμαι στο πλευρό του. Εκείνος... Ναι, έκανε ό,τι έκανε, αλλά πιστεύω ότι αυτό που λένε εν βρασμό ψυχής, δεν τον είχα ξαναδεί έτσι. Τον έβλεπε τον πατέρα μου να καίγεται και του έκανε μια χερέκακη δήλωση εκείνη τη στιγμή. Είπε, τώρα δεν λες ευχαριστώ. Συγκλονιστικός ο αδερφός αυτά που είπε, κύριε Δρίζη. Πραγματικά έτσι εμείς εδώ είναι από τις λίγες φορές που παίζει το βίντεο και δεν θέλουμε να χάσουμε λέξη του. Λέει, χαθήκαμε σαν οικογένεια, τη χαλάσαμε την οικογένεια. Δηλαδή, δικαιολογεί εν μέρη τον αδερφό του και έτσι φαίνεται ότι έσπασαν και τα δυσισόβια. Ήταν συγκλονιστική η δήλωση που έκανε ο αδερφός του, ο οποίος από την πρώτη στιγμή στέκεται κοντά στο πλευρό του αδερφού του, γιατί στην ουσία ο αδερφός του έζησε από κοντά όλο αυτό το οικογενειακό δράμα που επί δεκαετίας ζούσε αυτή η οικογένεια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα δράμα οικογενειακό το οποίο δυστυχώς καμία κοινωνική υπηρεσία, κανένας δήμος, κανένας αρμόδιος φορέας, κανένας γείτονας δεν μπόρεσε να το διαπιστώσει προκειμένου να σώσει αυτή την οικογένεια και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε, ένας γιος να βάζει στην ουσία την Κυριακή του Πάσχα φωτιά στον πατέρα του και στη μητέρα του κάνοντας αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Παρόλο όμως αυτή τη διπλή ανθρωποκτονία, κυρία Κουτσελίνη, που έγινε, ο αδερφός του στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του αδερφού του, γιατί γνώριζε τι πραγματικά συνέβαινε επί δεκαετίες. Και αυτή την αλήθεια, κυρία Κουτσελίνη, την είδε και το δικαστήριο, το μεικτό ορκωτό εφετείο, προχθές στο δικαστήριο. Ένα δικαστήριο που αποτελούνταν από έμπειρους δικαστές και φυσικά ενόρκους, που είδε όλες αυτές τις συνθήκες που ζούσαν αυτά τα δύο παιδιά επί δεκαετίες σε αυτό το σπίτι και στην ουσία αναγνώρισε στο δράστη το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου. Και στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο, έσπασε τα δυσισόβια. Προκειμένου αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να μείνω στα λόγια του αδερφού, γιατί πραγματικά ακόμα ηχούν στα αυτιά μου και μπορώ να τον καταλάβω και μπορώ να καταλάβω και τον ένορκο σε αυτό το δικαστήριο που καλείται να πάρει μια απόφαση. Πραγματικά σας το λέω. Είναι την ώρα που λέει, που καίει τον πατέρα του και του λέει, τώρα δεν λες ευχαριστώ. Είναι συγκλονιστικό αυτό που είπε ο γιος.
ο αδερφός του, ας πούμε, ο άλλος γιος. Ήταν η πιο συγκλονιστική στιγμή, ίσως και όλης της υπόθεσης αυτής, μια αλήθεια που υπόθηκε και από τον ίδιο τον δράστη, αλλά και από τον αδερφό του δράστη, αυτή η δήλωση. Και αυτή η δήλωση υποδηλώνει, κυρία Κουτσολίνη, δύο πράγματα. Αφενός υποδηλώνει αυτό που εκθέσαμε και εμείς στο δικαστήριο, ότι πριν γίνει αυτή η αποτρόπαιη πράξη, πραγματικά προηγήθηκε ένας από τους εκατομμύρια καυγάδες που γινόταν επί δεκαετίες μέσα σε αυτή την οικογένεια και που ουσιαστικά οδήγησε το δράστη να χάσει την ψυχραιμία του, να χάσει τον ηρμό του σκέψεώς του και να οδηγηθεί σε αυτή την αποτρόπαιη πράξη. Από την άλλη μεριά, δείχνει αυτή η φράση, κυρία Κουτσολίνη, ότι τα παιδιά αυτά ζουν σε ένα περιβάλλον οσυρό, σε ένα περιβάλλον υποτιμητικό, σε ένα περιβάλλον απαξιωτικό, καθώς ειδικά ο δράστης που οδηγήθηκε σε αυτή την αποτρόπαιη πράξη δεν άκουσε ποτέ κανένα ευχαριστώ για ό,τι έκανε, δεν άκουσε καμία πράξη ευχαρίστησης από τους γονείς του που έμενε επί δεκαετίες κλεισμένος στο σπίτι. Κατέστρεψε και τη ζωή του, γιατί αυτή τη στιγμή έβαλε φωτιά στο σπιτικό και είναι και εκείνος στη φυλακή, αλλά ο αδερφός του έξω έτσι τον φροντίζει με τον τρόπο που τον φροντίζει. Ακόμη και αυτά τα λόγια που είπε είναι λόγια παρηγοριάς, λόγια αγάπης, κύριε Ιωάννου, επειδή ξέρετε, να εδώ, να γιατί το εφετείο έχει λόγο, να γιατί μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή παρακάτω, να γιατί μπορείς έτσι να σκεφτείς αλλιώς το μέλλον ενός παιδιού που έβαλε φωτιά γιατί δεν άντυχε άλλο να τον αντιμετωπίζουν μειονεκτικά μέσα στο σπίτι. Εγώ από αυτά που ακούω, δύο πράγματα θέλω να πω. Θέλω να συγχαρώ πρώτον τον εξαιρετικό συνάδελφο που έφερε εις πέρας ένα δύσκολο υπερασπιστικό καθήκον, γιατί το καθήκον του δικηγόρου είναι μόνος αυτός έναντι πάντων να φέρει εις γνώση του δικάζοντος δικαστηρίου όλες τις παραμέτρους, ώστε το δικαστήριο να βγάλει σωστή απόφαση, όπως φαίνεται ότι ήταν αυτή η απόφαση. Και δεύτερον, ότι κάθε ένα δικαστήριο, γιατί μας ακούνε και δικαστές, πιστέψτε με, έχει το ακροματικότητα και στους δικαστές και σε ενόρκους, ότι πρέπει το δικαστήριο να εξετάζει με την απαραίτητη ψυχραιμία και απάθεια, έτσι λέει ο κώδικας ποινικής δικονομίας, όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς που εισφέρει ο υπερασπιστής και ο κατηγορούμενος, χωρίς προκατάληψη να κάθεται και να ακούει για να δώσει τη δίκαιη κρίση. Να πω λίγο κάτι. Πραγματικά είναι από αυτές τις φορές, και άλλη μια φορά το έχω νιώσει, που θα ήθελα να είναι έξω. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς το λέω, ούτε καν αυτά το να σπάσει και να είναι τα 21 χρόνια, γιατί πραγματικά έκανε μια πράξη σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά να θυμάστε όλοι μας ότι μπορεί κάποια στιγμή κάτω από τέτοιες συνθήκες να προβούμε σε μια πράξη που δεν υπάρχει γυρισμός, δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Δεν είναι η στιγμή, δεν είμαι έτοιμη, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Και θέλει με σεβασμό, ταπεινότητα και ενσυναίσθηση να καταλάβεις τον άνθρωπο και τη στιγμή που συμβαίνει. Κύριε Δρίζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξεκινώντας από το μηδέν, επιτρέψτε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Πραγματικά, εγώ εύχομαι αυτή η οικογενειακή τραγωδία να μην ξανασυμβεί σε καμία οικογένεια και αυτά τα φαινόμενα να διαπιστώνονται γέρος από κάποιον προκειμένου να σώζονται καταστάσεις και να μην οδηγούμαστε σε τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Και εγώ να ευχαριστήσω τον Στρατή Λιμιό που επιμελήθηκε όλο το ρεπορτάζ. Γονείς να είναι κακοποιητές, χωρίς να δικαιολογούμε τη δολοφονία. Δεν είναι όμως κακοποιό τρόπο, μόνο. Κανένα, μιλάω κανένα και τρόπο. Υποτιμώ τόσο πολύ τον άνθρωπο και, το παιδί μου μέσα στην οικογένεια που το τρελαίνω. Την κακοποίηση. Έτσι. Και στο πλαίσιο του νόμου περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική κακοποίηση. Και υπάρχουν και στα δικαστικά χρονικά και περιπτώσεις τέτοιες που η μάνα έχει πάρει την ευθύνη του εγκλήματος. Ναι, υπάρχει μία που είναι γνωστή. Όχι μόνο μία.